Τα παιδιά πολύ γρήγορα να φύγουν από εδώ και να βρουν ένα ζεστό σπίτι. Κυρία Βελέτζα, Μαρία, έχουμε συνδεθεί ζωντανά με την Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι η κυρία Έλενα Λάπτη, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Είστε η γυναίκα που κάνατε αυτή την πολύ μεγάλη καμπάνια για το 1 στα 5, για τα λίγα, λίγο μεγαλύτερα παιδάκια από αυτά που κρατάει στα χεράκια τη. Ηλικία 3 ως 7 ετών. Η κυρία Βελέτζα, και μαθαίνω ότι και εσείς υπηρετήσατε το αντίστοιχο Ίδρυμα Άγιος Θηλιανός στην Θεσσαλονίκη ως αντιπρόεδρος και μάλιστα για πολλά χρόνια. Μέχρι λοιπόν να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα της επιστροφής με την επικοινωνία που έχουμε με την κυρία Βελέτζα στο Μητέρα, να σας ακούσουμε, κυρία Ράπτη, για αυτή την προσπάθεια, την οποία κάνετε και μαζί με τον κύριο Μανώλη Σφακιανάκη από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ένα μεγάλο μπράβο, γιατί έχετε συμβάλει καθοριστικά στο να γλιτώσουν πολλά παιδιά από κακοποίηση. Να είστε καλά, κυρία Τσίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόκειται για την καμπάνια 1 στα 5 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε κάθε παιδί, διότι και στην Ελλάδα σε ποσοστό 16% παιδιά έχουν πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Άρα πρέπει να προλάβουμε, πρέπει να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε. Το κάναμε αυτό με τα έντυπα που μας είχε δώσει το Συμβούλιο της Ευρώπης, με το παραμυθάκι που θυμάστε και που ήσασταν στο πλευρό μας να το μοιράσουμε στις γειτονιές σε όλη την Ελλάδα. Τώρα όμως ξεκινήσαμε μία νέα προσπάθεια. Ένα DVD, 3D animation, ναι. Μια ιστορία κινημένων σχεδίων για την πρόληψη παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Έχουμε την ηρωίδα μας, τη Νίκη, ονομάζεται Το Μυστικό της Νίκης. Σύντομα θα προβληθεί από την τηλεόραση και θα διανεμηθεί δωρεάν μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη τη χώρα, προκειμένου μικροί και μεγάλοι να ενημερωθούν, κυρίως τα παιδιά να μάθουν τον κανόνα του εσόρχου και να μπορούν να προστατευτούν. Νομίζω... Και εδώ οι ποινές πρέπει να γίνουν αυστηρότερες για όλους αυτούς κλπ. Νομίζω ότι όλες οι κυρίες της εκπομπής, η κυρία εκπρόσωπος αυτός, η κυρία Κουντουρά, εσύ Μάρδα, η κυρία Λιναρδάτου, η κυρία Ράπτη, είναι εξαιρετική αυτή η προσπάθεια. Για να πάμε στην κυρία Βελέτζα. Πάμε λοιπόν εκεί που τα παιδιά. Ευαγγελία Βελέτζα. Τώρα σας ακούω. Θα έχουν εγκαταλείψει οι μητέρες τους. Μας είπε η κυρία Βελέτζα νωρίτερα για πολλούς λόγους. Όμως, κυρία Βελέτζα, εμείς θέλουμε αυτές τις ημέρες να σταθούμε και σε εσάς, τις ηρωίδες γυναίκες εργαζόμενες μέσα στο Μητέρα, που εσείς κάνετε μια ιδιαίτερη προσπάθεια. Αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με το οικονομικό, ούτε με τις ώρες εργασίας. Εσείς εκεί καταθέτετε την ψυχή σας. Έτσι είναι, χρόνια τώρα. Και εκεί το εννοούμε και εσείς το ζείτε καλύτερα. Ένα λοιπόν μεγάλο μπράβο για όλες σας και σε εσάς προσωπικά που είστε. Η πιο δύσκολη περίπτωση. Και το θέμα είναι τι γίνεται τώρα, Γιώργο, με αυτά τα παιδιά. Βαγγελιό Βελέτζα. Κυρίως στην κατάθεση. Η πιο δύσκολη περίπτωση που σας έχει τύχει, θα μπορούσα να πω κάλλιστα, Βαγγελιό μου, ποια περίπτωση σε έκανε κομμάτια από όλες αυτές, που είπες, μα είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Συνήθως... Όλες οι περιπτώσεις, κυρία Αυτιά, είναι πολύ δύσκολες. Κάθε μία έχει τη δική της δυσκολία και τη δική της ιστορία. Όμως αυτό το κοριτσάκι που προηγουμένως κρατούσα είναι αυτό που με συγκλώνησε τις τελευταίες μέρες. Γιατί είναι ένα κοριτσάκι που ήρθε εγκαταλειμμένο από νοσοκομείο και την ημέρα που ήρθε ήταν και της Αγίας Κατερίνης. Γι' αυτό του δώσαμε και αυτό το όνομα. Ήταν λοιπόν ένα κουκλάκι με ένα ροζ φιόγκο στα μαλλιά της, με ένα ροζ φορεματάκι που... Ειλικρινά όλες όσες παρευρισκόμασταν εκείνη τη στιγμή συγκινηθήκαμε ιδιαίτερα. Δηλαδή το πήγε η μάνα στο νοσοκομείο. Ένα λεπτό. Το πήγε η μάνα στο νοσοκομείο και τα άφησε εκεί. Το άφησε η μάνα. Το άφησε η μάνα στο νοσοκομείο και τον κατέληψε. Κυρία, είναι σύνηθες αυτό. Το τελευταίο ρεπορτάζ που είχα κάνει πριν κλείσει η ΕΡΤ, τα αφήνουν γιατί βρίσκονται σε απόγνωση. Μάλιστα. Και αυτό που μου λέγανε από το ρεπορτάζ, που βγήκε από το ρεπορτάζ, είναι ότι τώρα με την κρίση τα πράγματα είναι χειρότερα και τα αφήνουν και γυναίκες που πραγματικά δεν θέλουν να τα αφήσουν, αλλά δεν έχουν εναλλακτική λύση. Όταν στο σπίτι δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει τρόπος να τα ντύσουν. Είναι αυτό που λένε, δεν είναι ότι δεν θέλουν τα παιδιά τους, αλλά πολλές μητέρες δεν μπορούν. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Βελέτζα, γιατί είναι link και θέλουμε να κερδίσουμε το χρόνο μαζί τους. Κυρία Βελέτζα, για πόσο καιρό κρατάτε τα παιδιά? Δεν είναι μόνο οικονομικό. Η δική μας προσπάθεια να φύγουν γρηγορότερα. Μάλιστα. Είναι να φύγουν γρηγορότερα. Παρότι δέχονται την αγάπη και τη φροντίδα εδώ των κοριτσιών, των βρεφοκόμων που τα φροντίζουν, γιατί αυτές πραγματικά καταθέτουν αυτό τη ψυχή τους. Γιατί και στην περίοδο που ζούμε είναι πάρα πολύ λίγες σε σχέση με τα παιδιά. Σκεφτείτε, ένας θάλαμος έχει 13 παιδιά. Μάλιστα. Η οροφή την έχουμε ξεπεράσει. 85 παιδιά, δεν χωράμε παραπάνω. Γι' αυτό θέλουμε να φεύγουν γρήγορα και να έρχονται άλλα, να αδειάζουν τα νοσοκομεία, να τα φροντίζουν. Να φεύγουν, να τους βρίσκουμε οικογένειες. Δεν περιμένουν τα παιδιά μας. Μόλις νομικά απελευθερωθούν, είναι εύκολο αυτό. Φεύγουν. Νομικά περιμένουν είναι οι γονείς.
Χρειάζεται περίπου ένας χρόνος για να ελευθερωθεί ένα παιδί, 8 με 12 μήνες νομικά να ελευθερωθεί. Επαναλαμβάνω, δεν περιμένουν τα παιδιά, περιμένουν οι γονείς, γιατί οι αιτήσεις είναι πολλές. Και βέβαια εμείς επιλέγουμε από τις καλές τις καλύτερες για να έτσι, δώσουμε μπράβο. Στα παιδιά μας. Και το ψάχνετε, το ψάχνετε πάρα πολύ και μπράβο σας που το ψάχνετε. Πάρα γιατί... πολύ και με αυστηρότητα. Ακριβώς. Είναι γεγονός, αλλά ικανοποιούμαστε από το γεγονός ότι τα παιδιά πάνε καλά και δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ επιστροφή παιδιών ύστερα από μια υιοθεσία. Κυρία Βελέτζα, για να κλείσουμε με εσάς, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας στην εκπομπή μας, γιατί θεωρούμε χρέος να παρουσιάζουμε τέτοιες προσωπικότητες σαν και εσάς, αλλά και μαζί με όλο το προσωπικό του μητέρα. Θέλουμε για το τέλος να κλείσετε εσείς με τη δική σας ευχή για το νέο έτος. Και πρόσεξε, Μάγδα, θα πω κάτι. Η κυρία Βελέτζα με τόση ευαισθησία στα παιδιά, ο δε σύζυγός της, ο Γιώργος ο Βελέτζας, είναι ο μάνατζερ της χρονιάς. Ναι. Είναι απίστευτο, έτσι. Δηλαδή, από τη μια έχουμε την ευαισθησία. Λοιπόν, από τη μια έχουμε αυτή την ευαισθησία της σύζυγου και από την άλλη έχουμε αυτό το δυναμισμό του σύζυγου σας. Σας φύγω το χέρι. Να ακούσουμε και την ευχή της. Ελάτε. Είναι σημαντικό για εμάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με τέτοιες εμπειρίες που έχει αυτή. Εύχομαι γρήγορα τα παιδιά μας να βρούμε μια ζεστή οικογένεια, την αγκαλιά της μάνας και του πατέρα που τους λείπει. Και σας ευχαριστούμε γιατί μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής σας προσφοράς συμπεριλάβατε και την προστασία των παιδιών μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Χρόνια... Ένα καλή γλυκό φιλί στην Κατερίνα και σε όλα τα μωρά. Λοιπόν, Μαράκη, σε ευχαριστούμε. Σε όλα, να είστε καλά. Καλή συνέχεια στον αγώνα. Και την κυρία Ράπτη. Στον αγώνα που κάνετε για τα μικρά παιδιά. Να είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Μπράβο, μπράβο. Και βεβαίως είχαμε πολλά περιστατικά το 2014 παιδικής κακοποίησης. Δυστυχώς έχουμε ακούσει πάρα πολλά και μέσω διαδικτύου. Και εσείς αλλά και ο κύριος Μανώλης Φακιανάκης έχετε συμβάλει καθοριστικά στο να μειωθούν αυτά τα περιστατικά. Ένα μεγάλο μπράβο. Ακριβώς. Σε εσάς. Και ευχόμαστε η νέα χρονιά. Να προστατεύσουμε κάθε παιδί. Η νέα χρονιά να έχει διαφορετικά ποσοστά μειωμένα στην παιδική κακοποίηση. Σας ευχαριστούμε κυρία Ράπτη και πάλι μπράβο. Γρήγορο διάλειμμα και μετά...